Στην ώρα του μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε φέτος το πρόγραμμα της δακοκτονίας στην Κρήτη, καθώς τα πάντα προγραμματίστηκαν έγκαιρα, με συνέπεια να υπάρχουν πολλές ελπίδες η νέα ελαιοκομική περίοδος στο νησί να φέρει βεντέμα για τους παραγωγούς και κυρίως άριστη ποιότητα ελαιολάδου, που έχει και άμεση σχέση με την ανωδική τιμή πώλησης του πράσινου χρυσού. Στο Ρέθυμνο, που φέτος πρωτοπορεί έναντι των υπολείπων ομών, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στις βόρειες και νότιες ζώνες του, στις οποίες καλλιεργούνται κυρίως χονδροϊές και τσουνάτες, ενώ αμέσως μετά η επίθεση κατά του δάκου θα επεκταθεί στα κοροναίικα ελαιόδεντρα. Ψεκάζουμε συγκεκριμένα δέντρα μέσα στον αγρό, συγκεκριμένο αριθμό δέντρων σε συγκεκριμένο σημείο, στον κορμό, όχι στα φύλλα. Δεν λούζουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να υπάρχει διασπορά του χημικού φάρμακου είτε του βιολογικού φάρμακου, και έτσι καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε το δάκο συνολικά, όπως είπαμε, και σε μεγάλες περιοχές. Ήμασταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα για να πιάσουμε το δάκο στη γέννησή του. Και ενώ το μυστικό της επιτυχίας του προγράμματος περικλείεται στη λέξη συνεργασία, τα συνεργεία των εργολάβων καλούν τους παραγωγούς να συνδράμουν το έργο τους, ξεκινώντας από το πιο απλό, να ανοίγουν τις περιφράξεις των καλλιεργειών τους, ώστε να μην γίνεται με τεμποδίων η διέλευση των τρακτέρ. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται συνήθως είναι είτε ένα συνεργείο από τη δικιά μας την πλευρά να μην κάνει καλά τη δουλειά του, και ταυτόχρονα το άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι εγκαταλελειμμένοι αγροί, οι οποίοι από ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν μένουν εδώ, δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, είναι στην Αθήνα, είναι σε άλλες περιοχές, είναι κλειστοί και εγκαταλελειμμένοι και αποτελούν εστία μόλυνσης για όλη την υπόλοιπη τοπική κοινωνία. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να γίνει η σωστή δουλειά. Εκείνο το οποίο απομένει, και παρακαλώ τους ανθρώπους μας εδώ, τον κόσμο, τους παραγωγούς, να είναι και αυτοί αρρωγοί, να είναι συνεργάτες των συνεργείων, να ανοίγουν τα κτήματά τους, να ελέγχουν αν θέλετε και οι ίδιοι, και αν κάτι δεν γίνεται σωστά θα πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η υπηρεσία μας. Με δεδομένο μάλιστα ότι τελευταία τα τρακτέρ που χρησιμοποιούνται στους ψεκασμούς φέρουν όλα σύστημα GPS, ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται έλεγχος, η Μέρη Ιωνή στη σύσκεψη που έγινε στην Αντιπεριφέρεια έστειλε σε αυστηρό τόνο μήνυμα στα συνεργεία ότι θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σε όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τα πρόστιμα αυτά ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορεί να φτάσουν σε αρκετές χιλιάδες. Εντόπισαν συνεργεία τα οποία έπρεπε να βάνε σε συγκεκριμένο μέρος για να ψεκάσουν συγκεκριμένα τμήματα, με την παρακολούθηση του GPS είδαμε ότι αυτό δεν έγινε. Εκεί λοιπόν επιβλήθηκε πρόστιμο, πέρυσι είχαν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα. Οι δολωματικοί ψεκασμοί που έχουν ήδη ξεκινήσει και στο Ηράκλειο, ενώ ο Σονούπο θα ξεκινήσουν και στα Χανιά, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ώστε έπειτα από το απαραίτητο διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει, να ξεκινήσει η συλλογή του ελαιόκαρπου και ιδανικά το ιωμάζωμα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.